να γεννούν στο σπίτι τους. Και τώρα υπάρχουν από τη μία μεριά οι γυναίκες οι οποίες θέλουν με αυτόν τον τρόπο να φέρουν στον κόσμο το παιδί τους, αλλά υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις. Οπότε τώρα θέλω στην παρέα μας να καλωσορίσουμε την Μυρτώ Γρίβα, η οποία είναι γιατρός η ίδια και μανούλα η οποία από επιλογή γέννησε στο σπίτι της. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Χρόνια πολλά και πολύχρωμη. Μ' άρεσε. Πολύχρωμη. Έτσι είναι η ζωή. Δεν είναι επιλογή σου να γεννήσεις όπου θέλεις. Εγώ γεννήθηκα στο σπίτι. Λοιπόν, εγώ λέω να το πάρουμε από την αρχή. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό, απλά είναι σχετικά καινούργιο για την Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Ξέρετε, αυτή η δίωξη που έγινε σε εμάς στη Θεσσαλονίκη, που έχει και ακόμη μια θλιβερή πανελλήνια πρώτη, δηλαδή είναι πρώτη φορά που διώκονται μαμάδες και σέρνονται στις δικαστικές αίθουσες σε αυτή τη συντηρητική πόλη που ζούμε, ως συντοπίτησες. Ο τοκετός δεν είναι ιατρική πράξη, είναι μια φυσιολογική πράξη. Το πού θα γεννήσεις είναι θέμα επιλογής, αυτοδιαχείρισης, έχει να κάνει με ανθρώπινα δικαιώματα και αυτοδιαχείριση. Και ουσιαστικά αυτή η δίωξη επέτυχε τον αντίθετο στόχο, φαντάζομαι, από τις αρχικές στοχεύσεις. Έθεσε το θέμα του φυσικού τοκετού επιτέλους και στην ελληνική επικαιρότητα. Μέχρι τώρα, αν το σκεφτείτε, δεν είχαν συζητήσει ποτέ γι' αυτό. Να πούμε λίγο για τις τηλεθεατρίες μας και τους τηλεθεατές που μας βλέπουν και δεν γνωρίζουν καθόλου. Να πούμε λοιπόν ότι είναι επιλογή του καθενός να γεννήσει όπου θέλει. Της καθεμιάς. Της καθεμιάς. Μα κάνε λίγο σε δύο άντρες. Γιατί το ακούω και αυτό. Όλο αυτόν τον καιρό ακούω για πρωτόκολλα, για μη σύνομες διαδικασίες τοκετών. Να διευκρινίσουμε λοιπόν για τις τηλεθεάτρες και τους τηλεθεατές μας ότι δεν υπάρχει κανένα νομικό πλαίσιο που να καθορίζει τον τοκετό στο σπίτι. Όπως επίσης δεν υπάρχει κανένας νόμος που να σε υποχρεώνει να κάνεις μια κεσαρική προγραμματισμένη. Ή δεν σε υποχρεώνει κανείς στο αν θα κάνεις επισκληρίδιο ή όχι. Άρα σε οτιδήποτε αφορά το σώμα μας, έτσι, υπάρχει ελεύθερη επιλογή. Δεν υπάρχουν μη σύνομες διαδικασίες. Γιατί αυτό που λέτε, με ρωτάνε πάρα πολύ, μα επιτρέπεται το τοκετό στο σπίτι? Επιτρέπεται το τοκετό οπουδήποτε. Εσύ αποφασίζεις το πού. Τι πρέπει να κάνει κανείς για να γεννήσει στο σπίτι? Καταρχάς να ξεκινήσουμε να ρωτήσουμε γιατί εσύ επέλεξες να γεννήσεις στο σπίτι. Εγώ ζώντας μέσα στα νοσοκομεία, γιατί είμαι γιατρός, και βλέποντας όλη αυτή τη, γνωρίζοντας αυτή τη φοβερή ιατρικοποίηση της γέννας, και εδώ να πούμε έχουμε μια θλιβερή πρωτιά. Η Ελλάδα, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, το 60% των γυναικών γεννάνε με κεσαρική τομή. Το επιτρεπτόμενο όριο από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας για μια χώρα πολιτισμένη, ναι, είναι το 15%. Επίσης στην Ελλάδα 98% των γυναικών υποβάλλονται σε περινεοτομή. Η ΠΟΗ μιλάει, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, για 1% ως αποδεκτό όριο. Εγώ λοιπόν αποφάσισα να γεννήσω στο σπίτι, γιατί δεν θεωρώ ότι υπάρχει πιο οικείο και ανθρώπινο περιβάλλον για να γεννήσει, για να υποδεχτεί κανείς το παιδί του στον κόσμο. Ήθελα να γεννήσω με τους δικούς μου ρυθμούς, να κρατήσω το παιδί μου όση ώρα εγώ ήθελα αγκαλιά, να προσπαθήσω εγώ να το θυλάσω. Και πραγματικά, επειδή δεν αντιλαμβάνομαι, η έγκυος δεν είναι ασθενής. Και θα το ξανα... δεν είναι ασθενής, δηλαδή. Ακούω όλες αυτές τις κουβέντες τις τελευταίες μέρες για τις αντισηψίες. Πάντως να πούμε ότι τι πρέπει μια γυναίκα να προσέξει αν επιλέξει τον τοκετό στο σπίτι. Ακούστε, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο profiling των γυναικών που επιλέγουν τον τοκετό στο σπίτι σε όλη την Ευρώπη. Είναι πάντα άνθρωποι ενός μέσου τουλάχιστον μορφωτικού επίπεδου, που κάνουν μια πολύ συνειδητή επιλογή. Άρα, μια μητέρα μεσόαστας φρένας θα επιλέξει τον τοκετό στο σπίτι, εφόσον είναι υγιής και έχει μια καλή κοίηση, έτσι δεν είναι? Καμία γυναίκα ποτέ δεν θα ρισκάρει τη ζωή της και το παιδί της, απλά και μόνο από χόμπι. Πρέπει να έχεις κάτι στο σπίτι για να γεννήσεις. Από εκεί και πέρα,
Μπορείς να απευθυνθείς. Συγγνώμη, τώρα γελάω με το σώμα στα τρυφέρα. Δεν ξέρω, χρειάζεται κάποιο χαρτί από τον μπαμπά, τον κλάδι. Φαντάζομαι να μας το φετώσανε και αυτό. Ξέρετε, στο τέλος θα φτάσουμε να πρέπει να εγκριθεί και ο υποψήφιος πατέρας του παιδιού μας. Ή αντίστοιχα θα πρέπει να έχουμε λόγο για το αν θα γεννήσει παιδί μια διαβητική μητέρα. Καταλαβαίνετε ότι όταν αρχίζουμε και βάζουμε. Τα ψάχνεις όλα κάπου. Όλοι μας θέλουν και φαντάζεστε. Χαρτί από ψυχίατρο. Λίγο. Ευελπιστούμε πως θα ανατρέψουμε αυτή τη διαδικασία. Άρα από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος να απευθυνθεί στο γυναικολόγο του ή στη μαία του. Εγώ επειδή προέρχομαι από μια ιατρική οικογένεια. Εν πάση περιπτώσει, το διεκπαιρεώσαμε εμείς. Έτσι. Αλλά και εκεί θέλω να κάνω και μία έκκληση προς τους συναδέρφους γυναικολόγους. Ένα σωρό γυναίκες από όλη την Ελλάδα ζητάνε τους γυναικολόγους τους συμπαραστάτε σε αυτή τη διαδικασία. Μία γέννα δεν είναι μόνο υπόθεση των μεών. Είναι κρίμα να γυρνάνε την πλάτη σε όλες αυτές τις γυναίκες. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, έχεις επιλέγεις. Εσύ, το ποιος θα είναι ο γυναικολόγος ή η μέα. Οπότε πρέπει να υπάρχει γιατρός στο σπίτι. Όχι, δεν πρέπει. Μέα πρέπει όμως. Όχι, δεν πρέπει τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα θεσμοθετημένο πλαίσιο για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Πρακτικά σίγουρα. Πρακτικά όμως. Χρειάζεται μια βοήθεια. Όπως κάθε φορά που επιλέγεις να υποβληθείς σε μια διαδικασία, επιλέγεις την αντίστοιχη βοήθεια. Άρα μπορείς να απευθυνθείς σε μέα της επιλογής σου. Ναι. Είσαι ένα γυναικολόγο της επιλογής σου και να σε υποστηρίξει όλο αυτό. Και ξέρετε, μου λένε, μα δεν φοβάσαι, μα όταν έχω έναν δίπλωμα, υποτίθεται ότι για κάθε διαδικασία επιλέγω τον καλύτερο. Mm-hmm. Είτε στο νοσοκομείο, είτε... Άρα, κι αν κάτι δεν εξελίσσεται φυσιολογικά, που πιστεύετε σε μια καλή εγκυμοσύνη, είναι πολύ μικρές πιθανότητες να μην εξελιχθεί σίγουρα κάτι. Δεν μιλάμε για κάποιο πιο δύσκολο περιστατικό. Όχι. Έτσι, μιλάμε ότι μα η ίδια η μαμά σε ένα πιο δύσκολο περιστατικό δεν θα επιλέξει τον τοκετό στο σπίτι. Μπορεί να το ξέρεις όμως εκ προημίου, αν είναι δύσκολο ή όχι. Υποτίθεται ότι τα νοσοκομεία έγιναν έτσι ώστε να έχεις μία ασφάλεια αν κάτι συμβεί. Βέβαια αυτό έχει ξεφύγει και λέμε τώρα από τις 10, δεν ξέρω αν είναι αυτός ο σωστός αριθμός, από τις 10 γένες οι 8 γίνονται κεσαρικοί. Που δεν το κατάλαβα ποτέ, γιατί η μάνα μου κάποια στιγμή είπε «Δεν γέννησε», λέει ο γιατρός, λέει στη μάνα μου, λέει «Δεν γέννησε», λέει, «η κόρη σας», λέει, «τόσο εύκολα όσο εσείς». Και λέει η μάνα μου έτσι με τα χέρια στη μέση και λέει «Γιατρέ, μήπως το πήρατε άχουρο το παιδί». Και λέει «Μαμά τι». «Ναι, παιδάκι μου», λέει, «σε έπιασε η πόνη, της προκάλεσε, άρα είναι άγουρο το παιδί. Δεν θα δυσκολευτείς να γεννήσεις».